Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρωτοφανής αντιπαράθεση σημειώθηκε το απόγευμα στην Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Προτάσεις μομφής, αποχωρήσεις και ένα σκηνικό έντασης μερικές από τις χαρακτηριστικές εικόνες που σημειώθηκαν. Διακόψατε τη συζήτηση για την ουσία των ρυθμίσεων, γιατί δεν έχετε τι να πείτε. Σπαταλάτε το χρόνο του Κοινοβουλίου και των βουλευτών και στην πραγματικότητα μετατρέπετε το θεμελιώδες ουσιαστικό ζήτημα της πορείας της χώρας σε μία πεδαριώδη συζήτηση για το τι λέει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα σε κάτι που είναι οφθαλμοφανές και αυτονόητο. Το προφανές. Η κυβέρνηση τρέμει δύο πράγματα. Πρώτον, τρέμει τη δυνατότητα που θα παρήχει η τριήμερη συζήτηση για την πρόταση της πιστείας στον Υπουργό των Οικονομικών να ενημερωθεί επί της ουσίας ο ελληνικός λαός για αυτό το έγκλημα εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό που θέλετε μέσα σε 4 ώρες να διεκπεραιώσετε. Το οποίο το κρύβατε. Το κρύβατε μέχρι τις 2 η ώρα το πρωί, τα ξημερώματα της Παρασκευής, και φέρατε τους βουλευτές μέσα σε 4 ώρες επιτροπή και σε 6 ώρες κοινοβουλευτική διαδικασία να το ψηφίσουν άρον-άρον για άλλη μια φορά υπό τη δαμόκλειο σπάθη της δίθεν διακοπής χρηματοδότησης. Είπα ότι δεν ήταν σωστό πριν ακούσατε την άποψη του Προέδρου να πείτε ότι θα βάλουμε και πρόταση μορφής εάν δεν συμφωνούμε με τη γνώμη του. Και νομίζω ότι αυτό το καταλάβατε και προσπαθήσατε με έναν τρόπο δικό σας να το διορθώσετε και σας ευχαριστώ που το καταλάβατε. Κατά δεύτερον, θέλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι παρότι είναι εμφανής πια η προσπάθεια της, να καθυστερήσουμε και να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο και όλα τα σχετικά, θα σας πω ότι σύμφωνα με το άρθρο 150, όπως με ενημερώνουν, θα πρέπει του κανονισμού της Βουλής η πρόταση να είναι γραπτή, να υπογράφεται από 50 βουλευτές, να υπάρχει απαιτούμενος αριθμός των βουλευτών για την οικονομία του χρόνου θα κατατεθεί στα πρακτικά και θα πρέπει να το συζητήσουμε σε ημέρα όχι νομοθετικής εργασίας αλλά ελέγχου. Άρα σήμερα θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μπορούμε λοιπόν να νομιμοποιήσουμε εμείς κάτι το οποίο είναι πέρα και έξω από τα πλαίσια της δημοκρατίας και της λογικής. Και αποχωρούμε, κύριε Πρόεδρε. Πριν αποχωρήσετε. Κύριε Πρόεδρε. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι προσπάθειες και νέου τύπου όπου θα κατατίθεται πρόταση μομφής κατά Υπουργού γιατί εισάγει διάταξη προς ψήφιση δεν μπορεί να γίνει ποτέ αποδεκτή. Εάν η πρόταση μομφής συνοδευόταν από οποιοδήποτε άλλο ζήτημα και οποιασδήποτε άλλες δικαιολογίες ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Τέτοιου είδους πρόταση δυσπιστία σε υπουργό δεν έχει ξαναγίνει και δεν μπορεί και να υπάρξει. Λυπούμε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ απεχώρησε. Η απόβαση του Προέδρου είναι αυτή. Παρακαλώ να συνεχίσουμε την συζήτηση επί του νομοσχεδίου. Λοιπόν, εμείς θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγη ώρα, θα τα σχολιάσουμε. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα της πολιτικής θέματα, καθώς άμεση ρύθμιση για το χρέος όπου θα ληφθούν υπόψη οι θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το νέο κούρεμα ζητά ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εφημερίδα Real News, υπογράμμισε ότι το βράδυ των εκλογών το πρόβλημα θα το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άμεση ρύθμιση για το χρέος όπου θα ληφθούν υπόψη και οι θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για νέο κούρεμα ζητά ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η συμφωνία για τη βιωσιμότητα του χρέους μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Εκείνο που μας ενδιαφέρει να γίνει άμεσα με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη προφανώς και τις ιδιαιτερότητες όλων των δανειστών. Κύριο μέλημά μας είναι να γίνει σύντομα, δηλώνει στη Real News ο κ. Σαμαράς. Όπως εκτιμά, η συζήτηση για το χρέος θα αρχίσει σύντομα και το ζήτημα θα ρυθμιστεί τελικά μέχρι το φθινόπωρο, κάτι που θα δώσει μεγάλη όψη στις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Σημειώνει ότι οι πολίτες θέλουν να ακούσουν πλέον πώς θα αναπτυχθεί η χώρα και όχι πώς θα διασώσουμε τη μιζέρια του κρατισμού της πλαστής ανάπτυξης με δανεικά. Αφήνουμε τη μιζέρια σε όσους νοσταλγούν το χθες, που λίγο έλειψε να οδηγήσει τη χώρα σε εφιάλτη. Τον εφιάλτη τον διώξαμε και χτίζουμε τη νέα Ελλάδα της ελπίδας. Δηλώνει πως στόχος του παραμένει ο φόρος επί των κερδών να πέσει το 15% για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και αυτό θα το επιτύχουμε μόλις η ανάπτυξη ανεβάσει ρυθμούς. Πάντως ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι τα φορολογικά βάρη θα μοιράζονται καλύτερα. Τα επόμενα 2 χρόνια αυτοί που πλήρωναν πολλά θα πληρώνουν σταδιακά λιγότερα και αυτοί που δεν πληρώνουν θα αρχίζουν τώρα να συνεισφέρουν.
Όμως δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τα πλεονάσματα στον προϋπολογισμό. Δεν πρέπει να βρεθούμε ποτέ ξανά στην ανάγκη μνημονίων και στο έλεος των δανειστών. Για τις ευρωεκλογές αναφέρει πως το αποτέλεσμα θα δείξει αν θα επιταχύνουμε την έξοδο από την κρίση ή αν θα κινδυνεύσουμε να επιστρέψουμε στην κρίση. Αν θα έχουμε περάσει οριστικά τα χειρότερα ή αν θα κινδυνεύσουμε να επιστρέψουμε στα ακόμα χειρότερα. Υπογραμμίζεται ότι το βράδυ των εκλογών το προβάδισμα θα το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει. Τώρα που η επιτυχία της χώρας επιβεβαιώνεται κάθε μέρα και περισσότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να χάνει έδαφος αντί να κερδίζει. Το βράδυ της δεύτερης Κυριακής, εμείς θα μπορούμε να πούμε και θα πούμε, συνεχίζουμε. Κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θέλει να είναι η χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε στην Ευρωζώνη. Σε ό,τι αφορά τις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το πλεόνασμα και τη διανομή του, δηλώνει: μας κατηγορούν για παλαιοκομματισμό ή μαυρογιαλούρι του ΣΥΡΙΖΑ. Πλάκα έχει. Δεν αποκλίνεται να απευθύνει νέα πρόσκληση στον Φώτη Κουβέλη για να μετάσχει στην κυβέρνηση, απαντώντας σχετική ερώτηση: γιατί όχι. Σε ό,τι αφορά την προεδρική εκλογή, λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 121 βουλευτές για να την μπλοκάρει και προσθέτει: έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Για να δούμε αν τότε θα εξακολουθεί να αρνείται ή μήπως τότε πια θα θέλει να αποφύγει τις πρόορες εκλογές. Δηλώνει ότι το ποτάμι δεν αποτελεί καμία απειλή για τη Νέα Δημοκρατία και συμπληρώνει: όσον αφορά τα υπόλοιπα, θα ήθελα πρώτα να δω πιο συγκεκριμένα τις θέσεις τους. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αντί του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το πρώτο θέμα. Στην τρίτη θέση το ποτάμι με σχεδόν διψήφιο ποσοστό, ενώ σε υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η Χρυσή Αυγή. Μετά από 6 μήνες, για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία παίρνει έστω και οριακό δημοσκοπικό προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την έρευνα της ΑΛΚΟ που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές, αλλά και για τις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές γίνουν. Για τις ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό 18,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 18,5%, ενώ η ΕΛΙΑ δεν ξεπερνά το 4,8%. Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη με 8,2% και ακολουθεί η Χρυσή Αυγή με 7,8%. Σαφώς ενισχυμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα σκαρφαλώνει στο 6,8%. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες φτάνουν μόλις το 3,9%, ενώ η Δημάρ δεν εκλέγει ευρωβουλευτή αφού δεν ξεπερνά το 2,4%. Για τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό 21,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 21,2%, το ποτάμι 9,4%, η Χρυσή Αυγή 8,2%, το ΚΚΕ 7,8%, η ΕΛΙΑ 5,5%, η Ανεξάρτητη Έλληνες 4,5% και η ΔΙΜΑΡ δεν ξεπερνά το 2,8%. Την ίδια ώρα, προβάδισμα έχει ο Αντώνης Σαμαράς εναντί του Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο αξιοπιστίας. Στην ερώτηση μετά τις πρόσφατες εξελίξεις ποιος πιστεύει ότι δικαιώνεται για τα όσα έλεγε, το 27% απαντά ο Αντώνης Σαμαράς, το 20% ο Αλέξης Τσίπρας, όμως ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων που φτάνει το 42% απαντά κανένας. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στα ζητήματα της πολιτικής, θα το σχολιάσουμε όλα αυτά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον διευθυντή της εφημερίδας Φωνή, τον Θανάση τον Τζαμούλη. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι να πρωτοπεί κανείς για όλα όσα εξελίχθησαν το απόγευμα στην Βουλή. Πρώτα απ' όλα, ο ΣΥΡΙΖΑ διέκοψε εν πολύ στην διαδικασία, κατέθεσε πρόταση μορφής κατά του Υπουργού Οικονομικών. Ακολούθησε η διακοπή για να συζητηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν έγινε αποδεκτό. Ακολουθήθηκε η διαδικασία πρότασης μορφής κατά του Προέδρου του Κοινοβουλίου και εκ των υστέρων μια αποχώρηση από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε εικόνες οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν τιμούν το Κοινοβούλιο, τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται. Πριν μπούμε να πούμε ότι υπάρχει και μια δήλωση που δεν την είχαμε συμπεριλάβει στο ρεπορτάζ από τον Πρωθυπουργό, μια γραπτή δήλωση για τα όσα εξελίχθησαν στην διάρκεια του απογεύματος. Είναι η πρώτη φορά, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, στην ιστορία που η αξιωματική αντιπολίτευση ευθέως υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας, την υπόστασή της και τον ιερό θεσμό του Κοινοβουλίου. Δεν της πέρασε, μένει όμως η πικρή γεύση ένα ελληνικό κόμμα να είναι τόσο να έχει με τόσο φανατισμό εναντίον των συμφερόντων της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία ακολούθησε των όσων εξελίχθησαν το απόγευμα στο Κοινοβούλιο. Θανάση, στο ίδιο έργο θεατές, θα έλεγε κανείς. Καταρχήν, νομίζω ότι οι σημερινές εξελίξεις είναι μια συνέχεια των πολιτικών ακροβασιών του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βλέποντας ότι αντί όσο πλησιάζουν προς τις ευρωεκλογές, σε αυτοδιοικητικές εκλογές, στους δήμους και στις περιφέρειες, να ανεβάζει τη δυναμική του, προσδοκώντας και τα ωφέλη από την δημοσκοπική πρωτιά που είχε, είδαμε μια ανατροπή του σκηνικού σε δημοσκοπήσεις, σε δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα, της ΑΛΚΟ, την οποία έπαιξε το ρεπορτάζ, και νομίζω ότι αυτό, επειδή ήταν γνωστό από χθες,
που όλοι ανέμεναν μια επικοινωνιακή αντεπίθεση από, από τον πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έγινε σήμερα με μια, βέβαια, κατά τη γνώμη μου, πολύ άστοχη κίνηση. Πρώτον, ότι έπρεπε να γνωρίζει ότι προσκρούει στο εξάμεινο η πρόταση για Μομφίση για έναν υπουργό, όταν συστολικά είχε απορριφθεί πρόταση Μομφίση για την κυβέρνηση. Και δεύτερον, ότι σε σχέση με το απεκνωσμένο μετά αίτημα Μομφή στον πρόεδρο για το θέμα το διαδικαστικό, είναι όπερα διδείξε για αυτό που λέω, ας πούμε. Δηλαδή, άντε κάνε μια Μομφή να τελειώνουμε. Και στο τέλος, αφού έγινε και αυτό και δεν μάσε ο Μημαράκης στη διαδικασία, το είπε τη Δευτέρα, ελάτε όπως λέει ο κανονισμός με τις 150, με τις υπογραφές που απαιτούνται των βουλευτών, για να συζητήσουμε την πρόταση Μομφής. Πάντως φάνηκε ότι ήταν αδιάβαστος ή τουλάχιστον αυτοί που το συμβουλεύουν δεν το είχαν πολύ ψάξει το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα έλεγε κανείς ότι περισσότερο να καθυστερήσουν την διαδικασία αυτό, θέλησαν αυτό παρά επί της ουσίας να κάνουν την τυπική διαδικασία. Τέλος πάντων, να ακολουθήσουν την τυπική διαδικασία. Αυτό ήταν πιστεύοντας ότι θα κορυφωθούν και κάποιες διαδικασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια έμονη ιδέα ότι μπορεί να ανατρέψει με εφόρμηση, με μπουλούκι τη. Καλά, μιλήσανε για πραξικοπήματα και πάλι μέσα στο κοινοβούλιο, κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα. Το ζήτημα είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση, σε μια τέτοια ψηφοφορία, και αυτό που υπόθηκε είναι ότι αποτελεί εκ των πραγμάτων ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, δεδομένου ότι εφόσον δεν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των βουλευτών, τότε φυσικά και δεν έχει. Υπάρχει ζήτημα, ανοίγει ζήτημα εκ των πραγμάτων. Βέβαια. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή η πληροφόρηση που έχει και οι καταμετρήσεις που γίνονται δείχνουν ότι το νομοσχέδιο, εν πάση περιπτώσει, με κάποιες τροποποιήσεις, με κάποιες συμβιβαστικές και διαπραγματεύσεις που γίνονται, ας πούμε, και με τους δανειστές και με διάφορες πολιτικές ομάδες, νομίζω ότι το νομοσχέδιο θα πέρναγε. Αυτό αυτομάτως, βεβαίως, όπως λες, είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Πρέπει επίσης να σου πω ότι μου έκανε εντύπωση ότι και ο Φώτης Κουβέλης, ας πούμε, που είναι μια ψύχραιμη φωνή λογικής, δεν αποδέχτηκε αυτό το αίτημα Μομφής, δηλαδή αυτά τα πρόχειρα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα του κ. Τσίπρα, τα οποία περισσότερο θέλει να δείξει ότι υπάρχει μια μετοπική, ας πούμε, εναντίον της κυβέρνησης, παρά για να δρέψει κάποιος. Και δεύτερον, ότι το έκανε για να φέρει σε δεύτερη μοίρα την ατζέντα και τη δημοσκόπηση και όλο τον εξωτερικό. Θανάση, αγωνία περισσότερο έδειξε. Αγωνία της μη αποδοχής, της μη λύσης που προτείνει ο ίδιος και της μη αποδοχής από την πλευρά της κοινωνίας με βάση και τα δημοσκοπικά στοιχεία τα οποία έρχονται στην επιφάνεια, στην επικαιρότητα και σίγουρα προβληματίζουν τους ηθήνοντες εκεί. Θα λέγει κανείς ότι, είπαμε και στην αρχή, ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία και τακτική καθ' όλη την διάρκεια των μεγάλων αυτών συζητήσεων, ενώ αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι για πρώτη φορά από την μεταπολίτευση τίθεται πρόταση Μομφής κατά του Προέδρου του Σώματος, το οποίο και θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Εντάξει, αυτό τώρα έχει δικαίωμα να κάνει κάποιες διαδικασίες, εν πάση περιπτώσει, κοινοβουλευτικές. Αυτό είναι το παιχνίδι. Εμείς στεκόμαστε τώρα στο πολιτικό μέρος. Αυτό που είπες, ότι υπάρχει μια πολιτική αγωνία στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν μπορεί να καρποθεί ούτε από την αντιπολιτευτική του τακτική, αλλά ούτε και από τα καθημερινά προβλήματα, τα οποία, κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν λυθεί. Ίσα-ίσα μεγαλώνουν. Και, εν πάση περιπτώσει, αν έχει κάποιες επιτυχίες η χώρα σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής και δικτών, αυτές ακόμα δεν έχουν ακουμπήσει στον πολίτη, στον άνεργο, στον άστεγο, στον χαμηλό συνταξιούχο κλπ. Μια πρώτη πρόβα γι' αυτό, ας πούμε, επιστροφής ενός μερίσματος, ας πούμε, για την αποκατάσταση κάποιων αδικιών κλπ. Επιχειρεί να γίνει με το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο και ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης, ας πούμε, προσπαθεί να φεδροποιήσει κλπ. Λέγοντας διάφορα πράγματα, ενώ γνωρίζει ότι όταν κάτι πρόκειται να δοθεί, και μάλιστα σε τόσους πολλούς ανθρώπους, είναι χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο. Αυτό δεν μπορεί να το αποκρύψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά, βέβαια, αφού δεν μπορεί να το αποκρύψει, αρχίζει να λέει γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί δόθηκαν τόσο λίγα και δεν δόθηκαν περισσότερα. Πάντως, δηλαδή, έδειξε να βρίσκεται σε μια κατάσταση πολιτικού πανικού. Αυτό δείξαν οι κινήσεις του και έτσι, οι απότομες πολιτικές κινήσεις, οι οποίες διεφάνισαν κατά την διάρκεια κυρίως και του απογεύματος. Μετά βγήκε εκεί στο Σύνταγμα μαζί με τους πολίτες που διαμαρτύρονταν.
Τέλος πάντων, μια διαδικασία πάντως να πούμε ότι ακολούθησε η διαδικασία. Είναι μια πρόβα για μπαλκόνια. Βγήκε εμείς στο μπαλκόνια απ' έξω. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ ισορροπήσε τεντωμένο σκηνή μεταξύ του λαϊκισμού και του. Και μιας κατάστασης ας πούμε με τους διαμαρτυρόμενους πολίτες και από την άλλη θέλει να μας δείξει ότι έχει πολιτική αξιοπιστία. Έχει μια πολιτική αμηχανία, αυτό που είπες πριν, έχει την αγωνία του τερματοφύλακα την ώρα που χτυπιέται το πέναλτι. Πάντως έχει καλό ασίσταν σε αυτή την περίπτωση των καθυστερήσεων τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ένας καλός βοηθός προπονητή έτσι, για την προπόνηση που έγινε αναφορικά με τις καθυστερήσεις, αν θα βάλουμε ποδοσφαιρικούς όρους στην πολιτική διαμάχη. Να πούμε ότι στην Βουλή ακολούθησε κανονικά η διαδικασία που έχει να κάνει με το πολυνομοσχέδιο και αυτή την ώρα εξακολουθεί να βρίσκεται η διαδικασία αυτή σε πλήρη εξέλιξη. Τα μεσάνυχτα, ίσως και λίγο αργότερα λόγω της καθυστέρησης, προφανώς τα μεσάνυχτα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα έχουμε την σχετική ψήφιση εκεί όπου και θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Να έχουμε, Θανάση, σε κάτι άλλο καθώς. Κώστα, κοίταξε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δημιουργούν αυτή την ετερόκλητη συμμαχία στη Βουλή, γιατί το καθένα θέλει από όλο το πολιτικό φραμπαλά να εισπράξει κάποιο τμήμα για λογαριασμό του και να βγει και από την πολιτική αφάνεια. Δηλαδή, ο κύριος Καμένος, έχοντας αυτές τις απώλειες σε επίπεδο βουλευτών και στελεχών κλπ., τους λέει όλους προδότες, κάνει φτιάγνη και ταυτόχρονα ταυτίζεται με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τη συνυπογράφη κλπ. Υπάρχει μια πολιτική τρικυμία δηλαδή στον χώρο της αντιπολίτευσης, όπου κατά μόνας και όλοι μαζί θέλουν να ματαιώσουν τη συνέχιση αυτής της κατάστασης, ώστε να μην μπορέσει ας πούμε η κυβέρνηση να έχει μια ομαλή οικονομική πορεία και σε σχέση και με το πλεόνασμα και σε σχέση με τις συζητήσεις για το θέμα του χρέους, το οποίο από ό,τι είδαμε το θέτει άμεσα ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον να γίνει δέσμευση άμεσα. Και... Να έρθουμε σε αυτό, Θανάση, καθώς πριν πάμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που έδωσε σήμερα στην Real News, να κάνουμε ένα σχόλιο για τη δημοσκόπηση που δόθηκε από το πρώτο θέμα και την ΑΛΚΟ, εκεί όπου πάλι οριακές οι διαφορές, αλλά με προβάδισμα αυτή τη φορά, έστω και οριακό της Νέας Δημοκρατίας, κάτι το οποίο δείχνει ότι αλλάζουν οι ισορροπίες σιγά σιγά σε μια πορεία της χώρας προς την έξοδο και με τους πολίτες να εμπιστεύονται την κυβέρνηση ως φαίνεται περισσότερο από την αντιπολίτευση. Κοίταξε, αυτή η δημοσκόπηση, Κώστα, γίνεται σε ένα χρονικό σημείο μετά από αρκετό καιρό από τις άλλες, όπου ξεκαθάρισε το θέμα του πλεονάσματος, έκλεισε η συμφωνία και όλα αυτά. Και είναι μια μικρή ανατροπή, είναι για πρώτη φορά μετά από τους τελευταίους μήνες όπου η Νέα Δημοκρατία παίρνει έστω και βραχία κεφαλή προβάδισμα. Από εκεί και πέρα, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η δημοσκόπηση δεν δείχνει κάτι καινούριο. Είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Υπάρχει μια πολιτική κυριαρχία του Πρωθυπουργού σε ζητήματα αξιοπιστίας, καταλληλότητας και όλα αυτά, δημοφιλίας. Σίγουρα όμως ότι το γεγονός ότι έρχεται πριν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, με τόση συζήτηση να έχει γίνει, και με πολλές αντιδράσεις και φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έστω και οριακά μπροστά, δείχνει μια τάση που καταγράφεται στην κοινωνία, μια τάση εμπιστοσύνης θα λέγαμε. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και το ποτάμι βρίσκεται στην τρίτη θέση και κρατάει σταθερά ψηλά τα ποσοστά της Χρυσή Αυγή. Κοίταξε, η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι το βράδυ των εκλογών το πρόβλημα δεν θα το έχει η Νέα Δημοκρατία αλλά θα το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να έχει πολλές και σημαντικές πολιτικές ερμηνείες. Αυτά τα ζητήματα προσπαθεί να προλάβει με αυτό με αυτούς τους πολιτικούς θεατρινισμούς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνοντας μομφές μέσα στο κοινοβούλιο και αέρα πατέρα έξω με τους διαμαρτυρόμενους. Μια σημαντική παρέμβαση πάντως του Πρωθυπουργού σήμερα. Όταν πατά σε δύο βάρκες δεν μπορεί να θεωρήσει αξιόπιστος πολιτικά ώστε να αναλάβει τις τύχες της χώρας. Όταν ας πούμε επαγγέλλεσε επιστροφή στο χειρότερο χθες που έζησε η χώρα για να φτάσει εκεί που έφτασε και εσύ το επαγγέλλεσε ελαφρά την καρδία. Όταν δεν ψηφίζεις ούτε την πιο μικρή μεταρρύθμιση την οποία όλοι το συζητάμε και στα καφενεία και ο κόσμος και λοιπά, μα δεν έπρεπε να έχει γίνει αυτό, λέει, δεν έπρεπε να έχει γίνει τόσα χρόνια αυτό. Λοιπόν, και τα ακυρώνουν, τα καταψηφίζουν τα πάντα για να δείξουν αυτό. Είναι δηλαδή μία επιστροφή στο παλιό κακό Πασόκ, το οποίο βέβαια είναι ο στόχος αυτός, συνοστίζονται εκεί ας πούμε
για να πει θα πάρουν κάποιες καρέκλες και δεν θα κάνουν κλπ. Αυτό έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολιτική επικοινωνία και συμφωνία με ένα άλλο κόμμα που είναι προϊόν, ας πούμε, ενός πολιτικού λαϊκισμού κακής παλαιάς κοπής, ας πούμε, τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς και της προόδου που θέλει, ας πούμε, ανατρεπτικές αριστερές πολιτικές να συμφωνεί με τις πολιτικές του κυρίου Καμένου? Δηλαδή, θα τρελαθούμε. Γι' αυτό ο κόσμος, ας πούμε, στην πλειοψηφία του, έχοντας καταλάβει τι γίνεται σε επίπεδο Ευρώπης και διεθνώς, δεν τσιμπάει σε αυτό, στον εύκολο αυτό λαϊκισμό. Να πούμε ότι σήμερα παρουσίασε και το ευρωψηφοδέλτιο του υποψηφίου η Έλια, έτσι, με διάθεση θετική, θα λέγει κανείς. Είδαμε και την ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στην διάρκεια έναρξης και παρουσίασης. Έτσι, προσπάθεια να φρεσκάρουν τον κεντροαριστερό χώρο, θα λέγει κανείς. Δεν ξέρω, ένα σύντομο σχόλιο. Να πούμε ότι μεταξύ των άλλων είναι και ο Γενικός Διευθυντής της Περιφερειακής Τηλεόρασης στην Κρήτη, Νέα Τηλεόραση Κρήτης, ο οποίος ο κ. Παπακοσταντής ο Γιώργος, ο οποίος είναι μέσα στους υποψήφιους, έτσι, ένας άνθρωπος της Περιφερειακής Τηλεόρασης που είναι στο ευρωψηφοδέλτιο της Ελιάς και γενικότερα φρέσκα πρόσωπα. Κοίταξε, τα πρώτα σχόλια είναι θετικά για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε ποια θα είναι η δυναμική που θα αναπτύξουν στις εκλογές, δεδομένου ότι έχουμε και μια μεγάλη καινοτομία το σταυρό στις ευρωεκλογές. Θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και θα εξαρτηθεί πολύ από τη δυναμική, από το πολιτικό εκτόπισμα το οποίο έχουν οι υποψήφοι. Mm-hmm. Είδα και βαριά ονόματα, είδα και νέα ονόματα, είδα μια προσπάθεια ανασύνθεσης του πολιτικού χώρου του ΠΑΣΟΚ και των Πέριξ αυτού κινήσεων και νομίζω ότι τα πρώτα σχόλια είναι θετικά. Δηλαδή το πρώτο δείγμα της Ελιάς σε επίπεδο ευρωεκλογών νομίζω ότι είναι θετικό. Να δούμε και πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Θανάση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ. Εμείς, φίλες και φίλοι, να περάσουμε να δούμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που αφορά στους υποψήφιους ευρωβουλευτές της Ελιάς, οι οποίοι και παρουσιάστηκαν σήμερα σε ειδική εκδήλωση από φορείς που απαιτελούν την Δημοκρατική Παράταξη. Οι υποψήφοι ευρωβουλευτές της Ελιάς παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στην ομιλία του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές και τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η Ελιά. Οι υποψήφοι ευρωβουλευτές είναι η Πασχάλης Αγανίδης, Αφροδίτη Ασάλεχ, Γιώργος Αμαραντίδης, Τάκης Αναστόπουλος, Νίκος Ανδρουλάκης, Κατερίνα Γαργάλα, Ιωάννης Γιάλουρος, Αλεξάνδρα Δαλιάνη, Μάνος Επιτροπάκης, Ρεγκίνα Θεάκου, Κώστας Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης Ιωακιμίδης, Εύα Καηλή, Ευθύμης Καρδαράς, Δημήτρης Καρέλας, Σωτήρης Κατσέλος, Παντελής Καψής, Ευαγγελία Κουρουπάκη, Παναγιώτης Κοστούλας, Βίκη Μάτσικα, Κατερίνα Μπατζελή, Νίκος Μπίστης, Δημήτρης Μπρίμης, Σπύρος Νικολόπουλος, Μαρία Παπαϊωάννου Σφαέλου, Γιώργος Παπακοσταντής, Παναγιώτης Πάτρας, Κυριάκος Πιεράκης, Σίλβανα Ράπτη, Αποστόλης Ραπτόπουλος, Βάσος Στάμου, Βασιλική Σουλαδάκη, Κατερίνα Τζορτζοπούλου, Νίκος Τσολακίδης, Εύη Χαλάτση, Χαθανάσης Χειμωνάς, Παύλος Χριστίδης και Απόστολος Ψωμάς. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στον χώρο της πολιτικής. Θα δούμε λίγο κάτι διαφορετικό, κάτι όχι τόσο που άπτεται με την επικαιρότητα ως επικαιρότητα και τα τεκτενόμενα στο κοινοβούλιο, αλλά θα πάμε σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και άπτονται με τον πολιτισμό. Να καλησπερίσω, καθώς έχουμε και φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Κύριε Δαβέτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ζητήματα που άπτονται του πολιτισμού, θα λέγει κανείς, κυριαρχούν στην ατζέντα την δική σας. Είσαστε και σύμβουλος του Πρωθυπουργού για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Να σας καλησπερίσω και πριν μπούμε στην πολιτική επικαιρότητα όπως συνθέτεται στην ατζέντα τη δική σας, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο για τα όσα εξελίσσονται σε επίπεδο Βουλής των Ελλήνων, καθώς είδαμε τα όσα το απόγευμα συνέβησαν. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μάλιστα έρχομαι και από το Παρίσι σήμερα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε πανικό. Βρίσκεται σε μεγάλο πανικό, διότι ενώ επένδυσε στο λαϊκισμό
και στην συγκίνηση των ανθρώπων, στην αγανάκτησή τους για όλη αυτή την κρίση, και οι οποίοι άνθρωποι δικαίως διαμαρτυρόντουσαν για την κρίση και όλα αυτά τα προβλήματα, ενώ επένδυσε λοιπόν σε αυτό, βλέπει τα ποσοστά του να μην προχωρούν, βλέπει ο κόσμος να παραμένει αρκετά, αν θέλετε, με μία, αν θέλετε, εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, και οι σημερινές δημοσκοπήσεις το αποδεικνύουν, όπου ο Πρωθυπουργός παραμένει σταθερός σε αυτή τη διαφορά, κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό, και κυρίως βλέποντας ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο με τις θλιβερές αυτές συνέπειες και με τον τραυματισμό που έχει η κοινωνία σαν σώμα, βγαίνουμε όμως από το μνημόνιο, επισήμως ανακοινώνεται, έρχεται πανηγυρικά στην πρώτη του μηνός που έρχονται και οι υπουργοί της Ευρωζώνης εδώ για να ανακοινωθεί, και όπως καταλαβαίνετε εγώ από το Παρίσι που ήρθα φέρνω στοιχεία τα οποία θα ανακοινωθούν και αύριο, φέρνω τα στοιχεία από τον Νίκο Μπλούμπεργκ, ο οποίος λέει ότι η Ελλάδα πραγματοποίησε όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που τη ζητήθηκαν και ότι μπορεί να βγει πια και να δανειστεί στην αγορά με κανονικό επιτόκιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για αυτούς που ήταν από τους, όχι υβριστές εντός εισαγωγικών, για τις πολιτικές που είχαμε ακολουθήσει. Είχαν μιλήσει με πολύ άσχημα λόγια για την χώρα μας, ειδικότερα στον Bloomberg. Αυτό θέλω να σας πω. Ο Bloomberg ήταν τόσο αυστηρός απέναντι στη χώρα μας και είναι ο πρώτος ο οποίος αυτή τη στιγμή χειροκροτεί τον Σαμαρά και την κυβέρνηση. Και να σας ανακοινώσω και κάτι για πρώτη φορά σε εσάς. Για πρώτη φορά το ξαναπεί σε κανάλι. Θα το πω αύριο ή μεθαύριο στα εθνικά κανάλια, αλλά θέλω να το πω σε εσάς. Ακριβώς γιατί είμαι σύμβουλος του Πρωθυπουργού και γιατί αγαπάω την Καλαμάτα, την οποία σύντομα θα επισκεφθώ. Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής. Ότι ένας σπουδαίος οικονομολόγος, ο Νίκολας Μπούζου, από τους κορυφαίους νεαρούς Γάλλους οικονομολόγους, με τον οποίο μίλησα, έρχεται πολύ σύντομα στην Ελλάδα για να συναντήσει τον Πρωθυπουργό, για να συναντήσει τους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών. Κάνει ένα βιβλίο εκπληκτικό, το οποίο έχει να κάνει για το μέλλον της Ευρώπης, για τις αλλαγές της Ευρώπης, και μέσα εκεί μιλάει για την Ελλάδα με τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού σαν ένα υπόδειγμα για τις άλλες χώρες του Νότου, αλλά και για πολλές χώρες ακόμη του Βορρά, διότι καμία χώρα σε τόσο γρήγορο διάστημα, μέσα σε 2 χρόνια, δεν μπόρεσε να καλύψει τη δημοσιονομική αναρχία και να βγάλει αυτό που λέμε το θαύμα, να βγάλει την Ελλάδα στις αγορές. Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Και με μεγάλες θυσίες, θα μου επιτρέψετε βέβαια να πω, με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, οι οποίοι πραγματικά όχι μόνο έβαλαν πλάτη, θυσίασαν πολλά από όσα είχαν κερδίσει τα τελευταία πολλά χρόνια. Θα σας πω κάτι. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής, εγώ μπορεί να μιλάω για τον Πρωθυπουργό, αλλά θέλω να το πω ευθέως και το πιστεύω. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο ελληνικός λαός. Και δεν έχει να κάνει με διπλωματία αυτό που λέω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, σας το λέω από την προσωπική εμπειρία της μητέρας μου που είναι συνταξιούχος, μέχρι τόσους άλλους, οι οποίοι υπέστησαν τόσες περικοπές, τόσες θυσίες, όπου την αγανάκτησή τους την κάνανε υπομονή και αντοχή, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι, ήταν οι πρωταγωνιστές και θα είναι και οι πρωταγωνιστές στη νέα μορφή της Ελλάδος, η οποία θα ακολουθήσει μοιραία εκ της πραγματικότητας. Η νέα μορφή της Ελλάδος θα είναι όχι κάτι σαν μια φούσκα του χρηματιστηρίου όπως ήταν παλιότερα επί κυβέρνησης Πασόκ, ούτε επί άλλων καταστάσεων, αλλά θα είναι μια νέα Ελλάδα όπου αυτά που θα παράγει κάποιος θα είναι αυτά από τα οποία θα αμείβεται. Είναι λοιπόν, νέο νέα νόμο. Ελλάδα, και πάμε λίγο στα ζητήματα που γνωρίζετε καλά, καλύτερα από πολλούς εδώ στην χώρα μας, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, την βαριά βιομηχανία, όπως έχουμε μάθει να λέμε. Έτσι. Ο πολιτισμός ο οποίος δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε και δεν έχει αποδώσει και τα όσα θα μπορέσει να αποδώσει και τα επόμενα χρόνια. Επειδή είσαστε άριστο ζωογνώστη και τη περιοχή μα σε ό,τι έχει να κάνει με τα αρχαία μνημεία, με τα ιστορικά, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το σχέδιο που πρέπει να ακολουθηθεί. Βεβαίως. Και εγώ τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε. Ναι, εγώ έχω και ένα σχέδιο, ειδικά για την Καλαμάτα, ένα σχέδιο σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής. Θα σας πω το εξής. Επειδή είμαι πιο αρμόδιος και μιλάω σαν αρμόδιος, τι σημαίνει αυτό? Όχι με έπαρση, αλλά μιλάω σαν κάποιος ο οποίος ξέρει το αντικείμενο. Γιατί ξέρετε, συνήθως στον πολιτισμό, πολλές φορές είναι και άτομα τα οποία δεν είναι αρμόδια, είναι απλώς υπηρεσιακοί το πέρασμά τους. Εγώ όμως είμαι αρμόδιος, λόγω του ότι είμαι εκτός από καθηγητής, έχω να κάνω ο ίδιος, ζωγραφίζω, γράφω, τέλος πάντων. Με ένα πολύ μεγάλο βιογραφικό, ναι, αυτό μπορούμε, ναι, να το επιβεβαιώσουμε. Υπάρχουν χώροι στη Μεσσίνη, η αρχαία Μεσσίνη, ή αυτό που ονομάζουμε καταδυτικός τουρισμός στα αρχαία ναυάγια της Πύλου. Γενικότερα, αυτά τα σημεία τα οποία μόλις τώρα σας ανέφερα, θα μπορούσαν να γίνει το κέντρο,
μια σειρά αποδράσεων. Τι εννοώ? Υπάρχουν κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία λένε ότι τουλάχιστον τρεις χώρες της Ευρώπης ή τρεις πόλεις της Ευρώπης, εάν κάνουν ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο να έχει να κάνει με πολιτιστικές δράσεις, χρηματοδοτούνται κατά το 70% αυτών των δράσεων. Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί. Διότι οι άλλοτε αρμόδιοι, αν θέλετε, ευρωβουλευτές ή τέλος πάντων, για μην το βάζω προσωπικά, δεν είναι προσωπικό, δεν γνωρίζαν αυτού του είδους λεπτομέρειες, οι οποίες είναι και αρκετά πρόσφατες. Άρα λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση που εκλεγώ η Αρχαία Μεσίνη αλλά και στην Πύλο, θα κάνω πρωτεργατικά μια σειρά από δράσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει αυτά τα σημεία της Καλαμάτας στην πρώτη γραμμή, για να μπορέσει με άλλες πόλεις αντίστοιχα, είτε της Γερμανίας, είτε της Ιταλίας, είτε της Γαλλίας, είτε της Ολλανδίας, αυτό θα το δούμε συλλογικά, αλλά με πρωταρχικό πράγμα την Καλαμάτα, να κάνουμε πολιτιστικές δράσεις, οι οποίες θα αφορούν όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες της τέχνης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει, εκτός από την αγάπη του θεάματος, σημαίνει και θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα πληρωθούν για αυτά τα project. Και θα πληρωθούν κατά το 70% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να πούμε ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος, το επόμενο ΕΣΠΑ, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, έχει ένα μεγάλο μέρος αυτού αφορά στον πολιτισμό και δράσεις που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Φεύγουμε από το κομμάτι των υποδομών που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια και πάμε σε κομμάτια που δεν έχει δοθεί μεγάλη βάση. Πάντως, επειδή είπατε ότι θα επισκεφτείτε την περιοχή μας, εγώ να σας προτρέψω να έχετε ένα πολύ μεγάλο τετράδιο μαζί σας, ένα μεγάλο βιβλίο, γιατί τα αιτήματα που θα συγκεντρώσετε συνολικά από όλη την Μεσσηνία θα είναι πάρα πολλά, από περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε υποανασκαφικό έργο, σε περιοχές που εξελίσσονται δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και φυσικά στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, εδώ που αν μη τι άλλο ο πολιτισμός αποτελεί καθημερινότητα, θα έλεγε κανείς. Να ξέρετε ότι θα έχω το τετράδιο μαζί μου και θα έχω επίσης το μυαλό μου και την ψυχολογία μου ανοιχτή όπως ένα τετράδιο για να ακούσω αυτά τα αιτήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να τα ξανασυζητήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή ευχαριστώ συνέχεια σε αυτό που κάνετε, στο έργο σας. Θα τα πούμε πολύ σύντομα στην Καλαμάτα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Καλό βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς να επιστρέψουμε στα του πολυνομοσχεδίου και να περάσουμε να δούμε το τι πραγματικά αλλάζει με βάση τα όσα αναφέρονται στις διατάξεις αυτού. Ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις, με χαλάρωση ποινών, αύξηση της προστασίας από κατασχέσεις, ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και αλλαγές στις φορολογικές συνήθειες, φέρνει το τμήμα του πολυνομοσχεδίου που αφορά στον τομέα της φορολογίας. Από τα μέτρα που ξεχωρίζουν είναι η γενίκευση του συμψηφισμού ΦΠΑ μεταξύ ιδιωτών και κάθε φορέα του δημοσίου, δηλαδή όχι μόνο των Υπουργείων, αλλά πλέον και νοσοκομείων, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και ασφαλιστικών ταμείων, που αναμένεται να ανακουφίσει χιλιάδες επιχειρήσεις. Σε άλλη διάταξη, προβλέπεται, σύμφωνα και με τα όσα ανέφερε σε ομιλία του στο φορολογικό νομοσχέδιο, ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, εξαίρεση από το φόρο υπεραξίας όλων των ακινήτων που έχουν αποκτηθεί πριν από το 1995. Παράλληλα, θα μειώνεται ακόμη περισσότερο η επιβάρυνση για τα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού. Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται και η μείωση των δέποτε εφαρμοσμένων σκληρών φοροπροστήμων για την παράληψη ή την εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης ΦΠΑ ή φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Οι ποινές πέφτουν από τα 1.000 σε 250 ευρώ και από τα 2.500 ευρώ σε 500 ευρώ αναλόγως της κατηγορίας βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση. Οι ίδιες ποινές ισχύουν για την μη εκτός τιμολογίων ή αποδείξεων, όμως με πλαφόν προστίμου της 30.000 ευρώ ανά έλεγχο, ενώ η ποινή διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα 5 ετών. Με άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου, επέρχεται πλήρης αποσύνδεση του χρόνου υποβολής περιοδικής φορολογικής δήλωσης ΦΠΑ από την απόδοση του φόρου στο δημόσιο. Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει από την επιχείρηση ή από τον ελεύθερο επαγγελματία σε δύο δόσεις. Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ μόνο για μία τράπεζα και έναν λογαριασμό μισθοδοσίας ή καταβολή σύνταξης, τον οποίο οι πολίτες πρέπει να επισημάνουν στην εφορία. Ακόμη ανεβαίνει από τα 300 στα 500 ευρώ το όριο χρέους, ως το οποίο δεν μπορεί να κινηθεί διαδικασία κατάσχεσης, με το μέτρο να έχει και αναδρομική ισχύ, εφόσον ζητηθεί από τους στηγόμενους. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, κυρίως υψηλού κυβισμού, που είχαν εισαχθεί μεταχειρισμένα στην χώρα μας, θα σταματήσουν να πληρώνουν φόρο πολυτελείας και θα δουν τα τεκμήρια διαβίωσής τους να μειώνονται σημαντικά, καθώς πλέον για την ηλικία και την φορολογική αντιμετώπιση τους θα λαμβάνεται υπόψη όχι η άδεια πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, αλλά η πρώτη άδεια κυκλοφορίας που απέκτησε το γιοταχή σε οποιαδήποτε χώρα. Μένουμε σε ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, καθώς εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, ορίζονται το τι θα κληθούμε οι φορολογούμενοι να πληρώσουμε ως φόρους.
την πολυαναμενόμενη εγκύκλιο για τον τρόπο που θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2013 μισθωτών, συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών, εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων. Η εγκύκλιος περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές για τις κλίμακες φόρων, αφορολόγητο αποδείξεις, τεκμήρια και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, με πιο χαρακτηριστική αυτή το αφορολόγητο των παιδιών που αντικαθίσταται από τα νέα επιδόματα τέκνων. Από την εφαρμογή της νέας κλίμακας για μισθωτούς συνταξιούχους, χάνουν οι υπόχρεοι χωρίς παιδιά και εισόδημα πάνω από 25.000 ευρώ, οι υπόχρεοι με ένα παιδί και εισόδημα πάνω από 23.000 ευρώ, οι υπόχρεοι με δύο παιδιά και εισόδημα πάνω από 22.000 ευρώ, οι υπόχρεοι με τρία παιδιά και εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ. Οι μισθωτοί θα φορολογούνται και οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, αν έχουν έως τρεις εργοδότες ή περισσότερους, αρκεί το 75% του εισοδήματος να προέρχεται από τον έναν από αυτούς. Η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων ανέρχεται στο 25% του εισοδήματος, με ποινή 22%. Έτσι, για παράδειγμα, για εισόδημα 15.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις 3.750 ευρώ, προκειμένου ο φορολογούμενος να έχει ολόκληρη την προβλεπόμενη μείωση φόρου των 2.100 ευρώ. Επιπλέον καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ για άγαμο και 5.000 ευρώ για έγκαμους, για όσους δεν έχουν εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό. Η κατάργηση των φοροαπαλλαγών είναι ωστόσο παράγοντας κρυφών επιβαρύνσεων ακόμη και για όσους δεν πλήττονται από τις αλλαγές στην κλίμακα. Με βάση την εγκύκλιο επισημαίνεται ότι καταργήθηκαν οι εκτός φόρου για ασφαλίστρα ζωής, φροντιστήρια, δίδακτρα, ενοικία κύριας και φοιτητικής κατοικίας, τόκους στεγαστικών δανείων, ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων, τα προστατευόμενα τέκνα όσων υπηρετούν στην παραμεθόριο. Διατηρείται η μείωση φόρου 10% από ιατρικές δαπάνες, αλλά μόνο αν δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες και μόνο αν υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος με όριο της μείωσης φόρου έως τις 3.000 ευρώ. Ως δαπάνη που μειώνει τον αναλογούντα φόρο, διατηρείται και η διατροφή μεταξύ συζύγων. Από την άλλη, σημαντικές θα είναι οι επιβαρύνσεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θα φορολογηθούν για πρώτη φορά από το πρώτο ευρώ με 26% και με 33% για εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ. Για νέους επαγγελματίες που κάνουν έναρξη από 1η-1η-2013, προβλέπεται για 3 χρόνια συντέλεση της 13%, αλλά μόνο εάν το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Η ετήσια ομιλία του Συλλόγου προς διάδοση των γραμμάτων πραγματοποιήθηκε χθες. Κεντρικός ομιλητής ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος μίλησε για την ελευθερία του ατόμου. Με κεντρικό ομιλητή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, ο Σύλλογος προς διάδοση των γραμμάτων στην Καλαμάτα πραγματοποίησε την ετήσια εκδήλωσή του στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ευχαριστώ καταρχήν τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου προς διάδοση των γραμμάτων για την πρόσκληση την οποία μου απίφθηκαν να πραγματοποιήσω τη σημερινή ετήσια ομιλία του Συλλόγου και τη διάλεξη. Επέλεξα το παρόν προκλητικό θέμα που αφορά την αρχή της ανεκτικότητος και την έμπρακτη εφαρμογή στα πλαίσια του σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας ως μία απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι αιτιώνται ότι τόσο η ελληνική πολιτεία όσο και η ορθόδοξος ελληνική εκκλησία ενώ δηλώνουν ότι σέβονται το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, εν τούτης αρνούνται εμπράκτως να εφαρμόσουν αυτό το δικαίωμα, να το σεβαστούν και να εφαρμόσουν στη σχέση τους με τους αλλοθρήσκους και ετεροδόξους. Είναι κοινός τόπος ότι τα θεμέλια μιας δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας στηρίζονται βαθιά πάνω στην αίσθηση της ελευθερίας η οποία πρέπει να διαπνέει όλες τις παραμέτρους και τις δραστηριότητες της κοινωνίας. Γι' αυτό και η ένωμη τάξη των κοινωνιών έχει αναγάγει την αρχή της ελευθερίας σε θεμέλιο ενός συνόλου συνταγματικών θεσμών, εγγυήσεων και κανόνων που εξειδικεύουν την εφαρμογή της. Έτσι μπορούμε σήμερα να προβάλλουμε ως κοινό ιδανικό, ως αξιακό θεμέλιο της ειρηνικής συνυπάρξεως ατόμων, λαών και πολιτισμών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να φανταστούμε μία ανθρωπότητα τα ανθρωπιστικά κριτήρια της οποίας δεν θα περιλαμβάνονται τα δικαιώματα του ανθρώπου. Παράλληλα όμως προς αυτή τη διαδικασία, η ίδια η ιστορική εξέλιξη των θεσμών και της κοινωνίας οδήγησε σταδιακά στη νομική κατοχύρωση ορισμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων ή ελευθεριών του ανθρώπου. Τώρα, νέο χαστούκι στην Ελλάδα για τις κακές επιδόσεις της στην προστασία του περιβάλλοντος με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η χώρα παραπέμπεται στο Ευρωδικαστήριο για την αδυναμία της να προστατεύσει τον οικότοπο της Καρέτα-Καρέτα στον Κυπαρισιακό κόλπο από το πλήθος σχεδίων ανάπτυξης
και τις κατασκευαστικές δραστηριότητες που γίνονται ανοίκτα και αδειοδοτούνται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν εξασφάλισε επαρκή προστασία για τις θαλάσσιες χελώνες που απειλούνται με εξαφάνιση. Η υπόθεση αφορά σχέδια ανάπτυξη των Κυπαρισιακών κόλπων στη Δυτική Πελοπόννησο, μία από τις σημαντικότερες παραλίες φωλεοποίησης θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα στη Μεσόγειο και μια περιοχή που προστατεύεται βάσει νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περιοχή, πολλά σχέδια ανάπτυξης και κατασκευαστικές δραστηριότητες γίνονται ανεκτά και αδειοδοτούνται, γεγονός που έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις χελώνες που απειλούνται με εξαφάνιση. Έπειτα από σύσταση του αρμοδίου για το περιβάλλον επιτρόπου, η Επιτροπή παραπέμπει τη συγκεκριμένη υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την νομοθεσία, τα κράτη-μέλη πρέπει να θεσπίσουν για να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα αυστηρής προστασίας ειδών, όπως η θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα, η οποία απειλείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με την καθημερινή, υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα είδη δεν θα διατεράσσονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τους και ότι θα περιορίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να συνεπάγεται την υποβάθμιση των τόπων αναπαραγωγής των ζώων. Ο Κυπαρισιακός κόλπος προστατεύεται από το Natura 2000, το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών που θεσπίστηκε με την οδηγία του 1992 για τους οικοτόπους. Ο στόχος της νομοθεσίας είναι να εξασφαλιστεί η μακρόθεσμη καλή διαβίωση των πλέον απειλούμενων ευρωπαϊκών ειδών και των οικοτόπων τους. Σε μια εξαιρετική κίνηση προέβη ο Δήμος Καλαμάτας που στηρίζει με τον καλύτερο τρόπο το έργο του φιλοζωικού ομίλου. Σημειώνεται ότι ήδη δόθηκε οικισμός και τροφή για τα δέσποτα, ενώ εν ευθέτω χρόνο θα εξεταστούν και τα ζώα τα οποία έχουν άγρια συμπεριφορά. Ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζει το φιλοζωικό όμιλο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας και έτσι παραχωρεί οικισμό. Ο ξύλινος αυτός τόπος βρίσκεται στην οδό Νέδοντος, νοτίως της γέφυρας της οδού Μακεδονίας και θα στεγάσει τα γραφεία του φιλοζωικού καθώς και εγκαταστάσεις φροντίδας των ζώων. Μια συνεργασία η οποία είναι διαρκής και επωφελέστατη και για το Δήμο και για τους δημότες και προφανώς για τα άμυρα τα ζώα, ιδιαίτερα τα σκυλάκια, τα οποία εγκαταλείπονται από κάποιους και θέλουν βοήθεια και στήριξη. Το καινούριο που έχουμε φέτος στη συνεργασία μας με το φιλοζωικό είναι η παραχώρηση κατά χρήση από το Δήμο ενός ξύλινου οικίσκου, στον οποίο ο οποίος αποτελείται από δύο γραφεία. Είναι ο ξύλινος οικίσκος που βρίσκεται στην οδό Νέδοντος, λίγο πιο κάτω από τη γέφυρα της οδού Μακεδονίας. Αυτός παραχωρείται σήμερα στο φιλοζωικό και θα χρησιμοποιηθεί ως γραφεία και ως κτηνιατρίο του φιλοζωικού, όπου χρειάζονται διάφορες επεμβάσεις, ιδιαίτερα επεμβάσεις στήρωσης για τα δέσποτα ζώα. Επιπλέον, σήμερα προωθούμε τη διαδικασία να αγοράσουμε 500 σακιά με ζωοτροφή, όπου ο Δήμος πλέον συστηματικά, όπως και πέρυσι, θα δίνει τροφή στα αδέσποτα ζώα και παρακαλώ, επειδή ο Δήμος θα κάνει αυτή την πράξη σε συγκεκριμένους χώρους της πόλης, παρακαλώ να αποφεύγουν ευκαιριακά οι πολίτες να δίνουν τροφή στα ζώα. Επίσης, πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί ο χώρος στον οποίο κατόπιν συνεργασίας Δήμου και Φιλοζωικού θα συγκεντρώνονται τα δέσποτα που εμφανίζουν επιθετικότητα προκειμένου να υποβληθούν στον έλεγχο που προβλέπει ο νόμος. Η υπηρεσία μας εδώ, σε συνεργασία με το Φιλοζωικό, έχουν επιλέξει τα σημεία της πόλης όπου θα δίνουμε τροφή στα σκυλάκια για να μην δημιουργούνται προβλήματα σε διάφορους χώρους, ιδιαίτερα στην αγορά, στο πάρκο κλπ. Βεβαίως το πρόβλημα δεν θα το λύσουμε, να ξέρετε. Διότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, επειδή πολλοί ασυνείδητοι παίρνουν το σκυλάκι, το χαίρονται όσο νομίζουν ότι πρέπει να το χαίρονται και στη συνέχεια το εγκαταλείπουν στους δρόμους, με αποτέλεσμα να υπάρχει το γνωστό πρόβλημα στην πόλη μας με τα αδέσποτα. Δεν φταίει μόνο η κρίση, φταίει βέβαια και η κρίση, εκείνο το οποίο φταίει περισσότερο είναι η ασυνειδησία των ανθρώπων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ζώα με τον τρόπο τον οποίο τα αντιμετωπίζουν. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Δήμαρχο, γιατί έχει αναγνωρίσει τις προσπάθειες του φιλοζωικού, των μελών του, έμπρακτα και μαζί με τις άλλες δράσεις όπως είναι το πρόγραμμα στηρώσεων, μας παραχωρεί σήμερα τον οικίσκο. Και θέλω να διαβεβαιώσω ότι με τις δομές που μας παραχωρεί, το έργο μας θα γίνει πιο αποτελεσματικό. Κατέβασαν ρολά οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας με το κοινό να εξυπηρετείται από τα φαρμακεία ασφαλείας. Οι επαγγελματίες του χώρου στέλνουν μήνυμα προς τους βουλευτές της περιοχής τους, προκειμένου να μην ψηφίσουν τον νόμο για την απελευθέρωση του φαρμάκου.
Το αδιαχώρητο σήμερα το πρωί στα εφημερεύοντα φαρμακεία της πόλης του Αγρινίου, αφού οι πολίτες έψαχναν να βρουν ποιο φαρμακείο εφημερεύει και όταν έβρισκαν φαρμακείο έπρεπε να περιμένουν αρκετή ώρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Το βλέπετε με τη σειρά μας. Με τη σειρά μας. Θα σας πάρει αρκετός χρόνος από ό,τι βλέπω. Δυστυχώς. Κατοχή έχουμε. Λες και ήρθε η Ιούτρα να μας δώσει άλευρα, να πάρουμε άλευρα. Έχουμε μία ώρα που περιμένουμε για ένα μπουκαλάκι στα γονίτσια του ΟΠΑΠ. Μία ώρα. 75 χρόνια άνθρωπος περιμένει. Μία ώρα οι φαρμακευτικοί σύλλογοι Ετωλοκαρνανίας και Τριχονίδας απέστειλαν ανοιχτή επιστολή προς τους βουλευτές του νομού Ετωλοκαρνανίας με αφορμή το πολυνομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή και που κατά τους ίδιους βάζει οριστικά τα φόπλακα στο ελληνικό φαρμακείο αλλά και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας. Περιλαμβάνει, όπως αναφέρουν οι δύο σύλλογοι, μία δέσμη φωτογραφικών διατάξεων χωρίς δημοσιονομικό όφελος για την εθνική οικονομία, οι οποίες έχουν ως μόνο στόχο την απορρίθμιση της ευαίσθητης φαρμακευτικής αγοράς και την είσοδο ιδιωτικών μεγαλοσυμφερόντων σε αυτή. Ολέθριες θα είναι οι συνέπειες αυτού του τερατουργήματος νομοθετήματος, τόσο στο φαρμακείο της γειτονιάς που όλοι ξέρουν και εμπιστεύονται, όσο και στη δημόσια υγεία εν γέννη. Σε καμία άλλη χώρα δεν υπάρχει το μοντέλο που προωθεί το νομοσχέδιο αυτό. Το ελληνικό φαρμακείο υπέστη καρτερικά την τεράστια μείωση τζίρου, την απώλεια κεφαλαίων από τη μείωση τιμών των φαρμάκων του αποθέματός του, τεράστια φορολόγηση, υπερβολικές καθυστερήσεις χρημάτων από τους ασφαλιστικούς φορείς, μείωση του ποσοστού κέρδους του, επιστροφή χρημάτων στο κράτος με τη μορφή του rebate και τόσα άλλα. Το ελληνικό φαρμακείο δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει. Οι δύο σύλλογοι καλούν τους βουλευτές να θυμηθούν το ρόλο τους και να μην ψηφίσουν υπέρ των μονοπωλίων των πολυεθνικών και όλων των ξένων και εγχώριων μεγαλοσυμφερόντων, γιατί θα βρουν απέναντί τους τους φαρμακοποιούς, τις οικογένειές τους αλλά και όλους τους ασθενείς. Μακρύνει ο κατάλογος των θυμάτων από τον ιό της γρίπης, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 110, οι περισσότεροι εκ των οποίων άνοικαν σε ομάδα υψηλού κινδύνου και δεν είχαν εμβολιαστεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, 46 άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Για τουλάχιστον ακόμη 3 εβδομάδες θα εξακολουθήσει να χτυπά στην Ελλάδα η γρίπη που μέχρι στιγμής έχει στοιχήσει τη ζωή σε 110 ανθρώπους. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, τα θύματα δεν είχαν εμβολιαστεί παρόλο που έπασχαν από χρόνια νοσήματα, ενώ ακόμη 46 ασθενείς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε όλη τη χώρα. Τα συμπτώματα της γρίπης είναι υψηλός πυρετός άνω των 38, πονόλαιμος, φτέρνισμα, μυαλγίες, αρθραλγίες, μπορεί να έχουμε έμετο και διάρρεια ιδίως στα παιδιά, ελαττωμένη όρεξη, διαταραχές ύπνου. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται μετά από μια σύντομη περίοδο επόασης, λίγων ημερών. Διαρκούν γύρω στη μία εβδομάδα και κορυφώνονται μετά από 2-3 μέρες. Όσον αφορά την θεραπεία είναι, δεν υπάρχει ειδική θεραπευτική αγωγή. Συνιστάται ανάπαυση και η λήψη αντιπυρετικών καθώς και πολλών υγρών. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η χορήγηση αντιβιωτικών, η οποία δεν συνιστάται πάντα. Αντιβιωτικά δίνουμε μόνο όταν υπάρχει πιθανότητα επιπλοκών, για παράδειγμα πνευμονία, ευρωχύτιδα. Μέχρι στιγμής η λίστα με τα θύματα της γρίπης μας έχει φέρει ως χώρα στη δυθάρεστη θέση να είμαστε η χώρα με τους περισσότερους θανάτους λόγω της νόσου στην Ευρώπη. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από παρουσίαση που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, παρουσιάζοντας τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Αν και από τις 3 Μαρτίου η δραστηριότητα του ιού παρουσιάζει διαρκή πτώση, συνεχίζουν να καταγράφονται εν τούτης σοβαρά περιστατικά και θάνατοι. Και αυτό που λένε οι ειδικοί ακόμη και τώρα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει εμβολιασμός ειδικά των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Το Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων, η πιο αποτελεσματική πρόληψη είναι ο τακτικός εμβολιασμός, ο οποίος συνιστάται να γίνεται κατά τους φθινοπωρινούς μήνες κάθε χρόνο και για όσο διαρκεί η περίοδος της γρίπης. Ο εμβολιασμός καλύπτει κατά 80%. Συνιστάται να γίνεται ιδίως σε άτομα άνω των 60 χρονών και επίσης σε παιδιά και ενήλικες τα οποία έχουν άσθημα και χρόνια πνευμονικά νοσήματα, σε καρδιακή νόσο, σε ζαχαρόδι, διαβήτη και άλλα μεταβολικά νοσήματα, χρόνιες νεφροπάθη. 20 και 10 σβήνει φέτος η θεατρική διαδρομή και αντί για τούρτα μας κερνά την παράσταση Μαρά Σαν, τη καταδίωξη και η δολοφονία του Ζαν Πολ Μαρά.
Οι παραστάσεις δίδονται καθημερινά εκτός Δευτέρας μέχρι και τις 13 Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Βλαστάρει τάξα εις τα κρατήριας. Καλωτημένη και φοράει παπούτσια πρώτης. Και τώρα να, δεν είναι το στιχαμάτιλό της. Η εμφάνισή της, το λένε κι όλοι στο εκεί, τραβάει ευθύς την προσοχή. Με τον καλύτερο τρόπο φαίνεται ότι γιορτάζει τα 20 χρόνια δημιουργίας η θεατρική διαδρομή. Η παράσταση «Μαρά Σαν», την καταδίωξη και η δολοφονία του Ζαν Πολ Μαρά, του Πέτερ Σβάις, σε μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη, κερδίζει τις εντυπώσεις, με το κοινό της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας να έχει αγκαλιάσει ήδη την συγκεκριμένη παράσταση. Καλωσορίζω στη σάλα του Τολουτζόν, στον τρόφιμό μας, κύριο Τουσάν, μπροστά με χάρη τόση. Που για να σας διασκεδάσει και να σας μορφώσει ένα δράμα έχει επινοήσει και διδάξει. Και τώρα θα δοκιμάσει να το παίξει εδώ με τάξη. Παρακαλούμε δείτε το με συγκατάβαση και καλοσύνη. Γιατί παίζουν όσο καλύτερα μπορούνε όλοι εκείνοι. Όμως από το θέατρο δεν έχουν άλλη πείρα παρά μόνο όσοι εδώ απόφυσαν, όπου τους έφερε νημίρ. Σαν φωτισμένα πνεύματα των νέων καιρών μας, κοιτάζουμε οι άρρωστοι στο άσυλό μας να μην στενάζουν κάτω από τον τρόμο και την βία. Σημειώνεται ότι το έργο θα παίζεται μέχρι και τις 13 Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, στις 9 το βράδυ. Αμάρτησα. Δεν ξέρω αν θα με συγχωρέσει ο Θεός. Πες τι έκανες και ίσως σε συγχωρέσει. Πάτερ, έκλεψα ένα κουλούρι από ένα φούρνο. Και την ταμιακή από το φούρνο. Εντάξει, Τέκρον. Συγχωρεμένος. Είναι και κάτι ακόμα, Πάτερ. Απάτησα και τη γυναίκα μου. Σοβαρό. Αλλά συγχωρήσιμο. Την απάτησα με την αδερφή της. Με την αδερφή της. Πάτερ, είναι μοντέλο. Είναι μοντέλο. Ναι, Πάτερ, και της μιλούσα συνέχεια. Την έπαιρνα τηλέφωνο στο κινητό, στο σταθερό, απ' έξω από το σπίτι, Facebook, email, όλα. Και όλα αυτά τα πλήρωνες. Α, Πάτερ, τα πλήρωνα και με το παραπάνω. Αμαρτία, Τέκνον μου. Θα το κάψεις το αμαρτιόμετρο. Πληρώνεις ακριβά την επικοινωνία της οικογένειάς σου. Αμαρτία. W και σταθερή. Η Wind φέρνει την απόλυτη λύση οικονομίας για να επικοινωνείς από το κινητό, το σταθερό και το ίντερνετ. Και 1500 λεπτά προς όλους από το κινητό και 1500 λεπτά προς όλους από το σταθερό και απεριόριστο 24 ίντερνετ. Wind. www.bestpavlaeklogies.gr. Το ολοκληρωμένο πόρταλ των εκλογών. Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Συνδυασμοί. Μάθετε τα πάντα για τις αναμετρήσεις. Όλα τα ονόματα. Πρόγραμμα. Βιογραφικά. Δραστηριότητα. Ψηφοφορίες. Μάθετε που ψηφίζετε και όλα τα αποτελέσματα. www.bestpavlaeklogies.gr. Επικοινωνήστε στο 27210-63-264 και info@bestpavlatv.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Final Four του κυπέλου βόλεϊ γυναικών που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στην Πύλο ήταν η ομάδα του Ολυμπιακού. Η διοργάνωση πάντως πήρε τα εύσημα. Match ball για τον Ολυμπιακό. Με τέσσερις ευκαιρίες να πάρει το match και να πάρει και το κύπελο. Με την Καταλίνα Κι στο σερβίς. Τώρα ακούγονται οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Με την Κι στο σερβίς. Το δοχεί από την Κακουράτου.
Τσέσλαρ, Καρπουζά, το μπλοκ από την Κοσμά. Ράντοβιτς, νέο μπλοκ για τον Ολυμπιακό. Νέα επίθεση για τον Παναξιακό. Ράντοβιτς, θα βγει η άμυνα για τον Ολυμπιακό. Ο Παναξιακός έχει ευκαιρία να μειώσει στους τρεις στην μικρή διαγώνη ο πόντος. Από την Αλίκη Κωνσταντινίδη, 24-21. Ο Ολυμπιακός χάνει το πρώτο match ball του. Και θα πάει στο σερβίς η ομάδα του Παναξιακού με τη Ράντοβιτς. Jump service. Κακή υποδοχή από τον Ολυμπιακό. Η κόντρα επίθεση είναι για τον Παναξιακό. Με την Τσέσλαρ, το μπλοκ θα σπάσει στα χέρια της Κοσμά Χριστοδούλου. Μονζόνη, είναι πόντος, είναι τέλος του τελικού. Ο Ολυμπιακός θα το κατακτήσει με 3-0 σετ. 25-14, 25-15, 25-21. Και δείτε πώς το πανηγυρίζουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, το τεχνικό team, αλλά και οι παίχτριες των Ερυθρόλευκων. Ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά στην ιστορία του και τέταρτη συνεχόμενη, παρακαλώ, θα είναι κυπελούχος Ελλάδος. Οι πανηγυρισμοί νομίζω ότι θα συνεχιστούν και στην πόλη της Πύλου για αυτήν την κατάκτηση του κυπέλου για την ομάδα του Ολυμπιακού. Σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο κλειστό της Πύλου, το κατάμεστο κλειστό της Πύλου, και τις δύο μέρες, και χθες Σάββατο και σήμερα Κυριακή, με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, του Ηρακλή, του φιναλίστ Παναξιακού, αλλά και του κυπελούχου Ολυμπιακού. Και εδώ βέβαια είναι η ώρα για την αναμνηστική φωτογραφία με το κύπελο στη μέση, τις παίκτες του Ολυμπιακού, το προπονητικό staff. Κάταλιν, μετά από τόσα χρόνια παρουσία στα ελληνικά γήπεδα, πρώτο κύπελο για σένα, ναι. Τα συναισθήματά σου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι το πρώτο μου κύπελο και μάλλον τελευταίο. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι είναι η τελευταία σεζόν που... Κάθε χρόνο τα ίδια μας. Όχι. Πρώτη φορά το λέω. Και πέρυσι τα ίδια μου είπα. Όχι. Πρώτη φορά. Και συνεχίζουμε, δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Ο σκόπος μας είναι να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Κάναμε μεγάλο δρόμο, δύσκολο δρόμο για να φτάσουμε εδώ. Και πιστεύω ότι το αξίζαμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ λέω να το σκεφτείς καλύτερα, να μην σταματήσεις. Κατερίνα, σε είδαμε συγκινημένη. Είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας σου μέχρι την επόμενη? Ναι, πολύ συγκινημένη. Το μόνο που έχω πάρει είναι ένα κύπελλο νεανίδων πριν πολλά χρόνια. Είναι ο πρώτος μου τίτλος. Και αυτό που εύχομαι να μην είναι ο τελευταίος. Να πάρουμε τους πολλούς τίτλους. Περίμενες τόσο εύκολο ημιτελικό και ακόμα πιο εύκολο τελικό? Εμάς όλος ο δρόμος μέχρι εδώ ήταν πολύ δύσκολος. Αποκλείσαμε όλη την πρώτη τετράδα. Και νομίζω κάθε τελικός είναι δύσκολος. Έχεις αυτό το βάρος. Αλλά ανταπεξέλθαμε τέλεια. Σας δίνει κουράγιο και ψυχολογία εν ώψη τη δύσκολη συνέχεια στο πρωτάθλημα? Και με το παραπάνω. Δεν ξεχνάμε τις δυσκολίες που μας περιμένουν στα play-off, αλλά είναι μια ανταμοιβή για όλο αυτό το κόπο, όλο αυτό το διάστημα. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Yeah.
Τώρα, στα δικά μας, με μεγάλη επιτυχία και πολύ μεγάλη συμμετοχή από πολίτες και συνδημότες μας, πραγματοποιήθηκε και φέτος ο Μαραθώνιος της Μεσσηνής. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Διαβάστε στην σημερινή που κυκλοφορεί. Φρέναραν τα εργοτάξια σε περιμετρικό Καλαμάτας και Ελεύθερο Σπάρτη. Θέμα: νέες επενδύσεις. Η αθόρυβη τουριστική μετατροπή της Μεσσηνίας. Έρευνα: άλλαξε το καταναλωτικό μας πρότυπο. Έξυπνες αγορές και πολύ ψάξιμο. Περιφέρεια Πελοποννήσου: πώς κινούνται οι συνδυασμοί. Το απόλυτο ξεκαθάρισμα. Απορρίμματα: εγκρίνεται η ΜΠΕ για την οριστική διαχείριση. Ποινικές ευθύνες για τις χωματερές. Αλλάζει ο πρωτογενής τομέας. Σε 5 χρόνια διπλασιάζεται το εγωπρόβειο γάλα. Συνέντευξη: Ανέστης Βλάχος Τζούνιορ. Αποστολή: η σημερινή στο Θέατρο των Ονείρων. Περιφερειακή ενημέρωση: Κορινθία, Λακωνία, Αρκαθία, Αργολίδα. Lifestyle, μουσική, φαγητό, προτάσεις, ψυχολογία, πολιτισμός, σχόλια, αρθρογραφία. Σημερινή: γιατί ό,τι δεν λέγεται, γράφεται. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best. Εσείς μείνετε μαζί μας, καθώς ακολουθεί η εκπομπή Κυριακή στα Σπορ με τον Γιάννη Μπούρα. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.